Ο αντιπερισπασμός των αστυνομικών γλιτώνει τον κατηγορούμενο από το λιντσάρισμα, παρά το πανδαιμόνιο που επικρατεί μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Τα παιδιά και οι συγγενείς του άτυχου συνταξιούχου ξεσπούν για μία ακόμη φορά κατά του δράστη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν. Δικαιοσύνη ζητάμε και τίποτα άλλο. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη και τιμωρία, να παραδειγματιστούν κι άλλοι. Δικαιοσύνη. Νωρίτερα το πρωί, ο 51χρονος μεταφέρθηκε σε ανύποπτο χρόνο στο γραφείο του ανακριτή, αποφεύγοντας το εξαγριωμένο πλήθος. Στο δικαστικό μέγαρο, για να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον κατηγορούμενο, βρέθηκε και ο 17χρονος εγγονός των θυμάτων, ο οποίος με ηρωική προσπάθεια έσωσε τη γιαγιά του. Με κοιτούσε στα μάτια κρατώντας το πιστόλι. Μπορούσε κάλλιστα να με είχε πυροβολήσει εκείνη τη στιγμή. Η περιγραφή του για όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του είναι συγκλονιστική. Αντίκρισα ένα σκοτωμένο άντρα του παππού μου, τη γιαγιά μου κάτω να κλαίει με αίματα στα χέρια. Τον κοίταξε ήταν μπροστά μου με το όπλο και απλά εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω αυτόν που ήταν όρθιος, τη γιαγιά μου. Τον είδα μπροστά μου να με κοιτάει στα μάτια και να κρατάει το πιστόλι. Τώρα όρθια ήταν, κάτω ήταν, δεν ξέρω. Πάντως είχε την άνεση να το σηκώσει, να με σκοτώσει εμένα μαζί. Σε ένα από τα πλέον στιγερά και ανέτια εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη, αναφέρθηκε ο ποινικολόγος Γιώργος Τιακάκης, συνήγορος της οικογένειας των θυμάτων, χαρακτηρίζοντας τον κατηγορούμενο άτομο αδίστακτο και επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Η οποία έζησε μία συμπεριφορά με μία διάρκεια εγκληματική και η οποία όχι μόνο έχει ανατριχιάσει την κοινωνία της Κρήτης για το τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, με ένα μένος το οποίο είναι ακατανόητο, επαναλαμβάνω, δεν έχει ξανασυμβεί να στραφεί κατά ανθρώπων οι οποίοι τίποτα κακό δεν του έκαναν, και να εμφανίζεται τώρα και να παριστάνει τον έχοντα ψυχικά ή ψυχολογικά προβλήματα ή αλκοολισμό, οτιδήποτε. Ο 51χρονος στη σύντομη απολογία του επανέλαβε ότι δεν είχε συνέστηση των πράξεών του την ώρα της δολοφονίας. Ο ισχυρισμός του κατηγορημένου ήταν αυτός που εξ αρχής γνωρίζεται, λόγω μειωμένης αντίληψης της πραγματικότητας εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει με τον αλκοολισμό, προέβη στην πράξη. Ισχυρισμό που επικαλούνται και οι συνηγοροί του, κάνοντας λόγο για χρόνια ψυχικά προβλήματα και αλκοολισμό. Το μόνο που θέλει να εκφράσει η υπεράσπιση είναι τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του παθόντος. Σίγουρα δεν εγνώριζε τι έκανε. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς ή ο κατηγορούμενος. Προκύπτει από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας. Όλοι μιλούν για ένα σακατεμένο άνθρωπο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πράγματι δεν εγνώριζε τι έκανε. Μία κοροϊδευτική συγγνώμη, ενώ όλοι ξέρουν, και εσείς ξέρετε και η κοινή γνώμη ξέρει και οι δικαστικές αρχές ξέρουν, ότι είχε απόλυτη επίγνωση αυτού που έπραξε. Και μάλιστα καμιά φορά τον δόλο και την εγκληματική διάθεση την αποδεικνύει και μετέπειτα συμπεριφορά. Άραγε ποια συγγνώμη ζητάει για κάτι το οποίο δεν θυμάται ότι έκανε. Η συγγνώμη του κατηγορουμένου πυροδοτεί την οργή των συγγενών των θυμάτων, με τον Γιώργο Στιακάκη να στυλιτεύει για μία ακόμη φορά την πληγή της παράνομης οπλοφορίας στην Κρήτη και τα δεινά που εξακολουθεί να προκαλεί όσο δεν αντιμετωπίζεται αποφασιστικά. Δυστυχώς πάντα θα εμφανίζονται τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα διστάζουν να σηκώνουν σε ευθεία βολή και να σκοτώνουν και να πυροβολούν ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι καλό επιτέλους να το δούμε και σε μια διαφορετική διάσταση, περισσότερο διευρυμένη. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είναι επικίνδυνος και το απέδειξε με τη συμπεριφορά του και στο παρελθόν και στο παρόν. Στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκε και μια γυναίκα ρωσικής καταγωγής που θέλησε να καταθέσει την οδυνηρή εμπειρία που έζησε πριν από δύο μήνες. Όπως περιγράφει ο 51χρονος, ανέτεια της επιτέθηκε με αγριότητα μέσα σε βιβλιοπωλείο, μόνο και μόνο επειδή είναι αλλοδαπή. Πολύ, πολύ επικίνδυνος. Φανταστείτε ότι μέσα στο βιβλιοπωλείο, στα καλά καθούμενα, από που είσαι και μετά προσπάθησε και να με ντύρει.